καλό το πρόσχημα, αλλά είναι πρόσχημα, κύριε Υφυπουργέ, και της σημερινής, αλλά και της προηγούμενης κυβέρνησης, ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Δηλαδή, τι είναι η κυβέρνηση, ανευθυνοϋπεύθυνη? Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο είναι πάνω από την κυβέρνηση και καθορίζει την πορεία των εξελίξεων? Αυτά είναι σημαντικά ζητήματα και μάλιστα να τα παραδέχει και η ίδια η κυβέρνηση δια της υπογραφής των υπουργών της. Και το λέμε αυτό γιατί είναι πολύ ωραίο πράγμα να μεταφέρουμε αρμοδιότητες σε ανεξάρτητες αρχές, σε υπερταμεία και να λέμε μετά δεν έχουμε εμείς την ευθύνη. Την έχουν οι ανεξάρτητες αρχές, την έχουν τα υπερταμεία και μια σειρά άλλοι οργανισμοί. Δηλαδή, δεν έχει ευθύνη η κυβέρνηση για ένα σχέδιο τεραστίων διαστάσεων αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ, που επί της ουσίας βεβαίως και από την προηγούμενη κυβέρνηση είχε ξεκινήσει, αλλά τώρα παίρνει συγκεκριμένη σάρκα και οστά. Δηλαδή, είναι δυνατόν μέσα σε τρεις μήνες να κλείνουν το 25% των καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα, υπηρωτικοί και νησιώτικες περιοχές, και να λέει η κυβέρνηση: εγώ δεν ξέρω τίποτα. Βρήκαμε το υπερταμείο. Και σε ποιο λόγο δοτεί το υπερταμείο? Στον κανέναν. 141 καταστήματα με εκατοντάδες εργαζόμενους κλείνουν στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ. Για ποιο σκοπό γίνεται η αναδιάρθρωση? Για να καταστούν ανταγωνιστικά και κερδοφόρα. Και κάτω από αυτή τη λογική είναι μια επιχειρηματική απλά απόφαση. Δηλαδή, τι έχουμε να κάνουμε, μια εταιρεία που παράγει απορρυπαντικά ή σαπούνια και λέμε πρέπει να διαρθρώσει, μη παρέχει καθολική υπηρεσία? Και αυτή η απόφαση δεν έχει επιπτώσεις βεβαίως στους εργαζόμενους, που είτε θα απολυθούν κάποιοι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, κάποιοι συμβασιούχοι, ή θα αναγκάζουν να κάνουν αποστάσεις για να πηγαίνουν σε άλλες περιοχές όπου θα υπάρχουν τα καταστήματα. Δεν έχει επιπτώσει στους κατοίκους των περιοχών που πολλές περιοχές είναι απομακρυσμένες και εξυπηρετούν μια ευρύτερους χώρους. Και πώς θα μετακινείται ο κόσμος που επί της ουσίας στην Ήπεθρο είναι κόσμος ηλικιωμένος που δεν υπάρχει συγκοινωνία για να πάει να εξυπηρετηθεί? Όχι μόνο για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες αλλά και για μια σειρά υπηρεσίες που παρέχουν τα ΕΛΤΑ. Ακόμη και για πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Και τι θα του πείτε? Κάνε ψηφιακή. Τέτοια που εδώ δεν ξέρουν να χρησιμοποιήσουν καλά-καλά το κινητό πολλοί από αυτούς. Ή σε περιοχές τουριστικές που όπως λέτε εσείς, ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Πώς θα εξυπηρετηθεί ο κόσμος? Οι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι αγρότες. Αυτό δεν αφορά, δεν πρέπει να χάσει μια ολόκληρη μέρα για να πάει να κάνει μια απλή διεκπεραίωση μιας υπόθεσης. Και σε όλα αυτά η κυβέρνηση τη σφυρίζει για διάφορα. Και λέει δεν έχω εγώ ευθύνη. Έχει ευθύνη η κυβέρνηση. Και πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της. Ή θα πάμε λοιπόν με τη λογική του κόστους ωφέλους, που είναι απαράδεκτη αυτή η λογική, γιατί θυσιάζει την ικανοποίηση των αναγκών, ακόμη και την ίδια τη ζωή των ανθρώπων. Ή θα πάμε με τη λογική ότι εδώ πέρα πρέπει να υπερασπιστούν και να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες των ΕΛΤΑ προς τα λαϊκά στρώματα και ιδιαίτερα των πιο απομακρυσμένων περιοχών. Και μάλιστα αντιδρούνε. Και η κυβέρνηση τι σημείο φτάνει που λέτε ότι είσαστε ανεύθυνοι? Να συλλαμβάνει δύο κοινοτάρχες στοιχείο που αντέδρασαν για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ στην περιοχή τους. Συνέλαβε δύο κοινοτάρχες. Αυτό λοιπόν τι είναι? Δεν έχει ευθύνη η κυβέρνηση? Είναι αναρμόδια? Και από αυτή την άποψη λοιπόν δεν χωρούν τέτοια προσχηματικές απαντήσεις. Πρέπει να δώσετε συγκεκριμένη απάντηση. Για ποιο σκοπό γίνεται αυτό και αν η κυβέρνηση προτίθεται να παρέμβει στο να αποτραπούν το κλείσιμο αυτό το μπαράζ κλεισίματος όλων αυτών των καταστημάτων πανελλαδικά. Κύριε Κυρανάκη, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Με κίνδυνο επανάληψης αυτών που ανέφερα και στον συνάδελφο τον κύριο Πολάκη, έχω όμως υποχρέωση να απαντήσω ξανά και στον κύριο Καραθανασόπουλο. Θα ήθελα να του πω τα εξής. Τα ΕΛΤΑ, επαναλαμβάνω, δεν είναι μια κρατική υπηρεσία πλέον. Δεν πληρώνει ο φορολογούμενος για τις ζημιές των ΕΛΤΑ. Η κυβέρνηση έχει ευθύνη. Η κυβέρνηση έχει ευθύνη αν εσείς στέλνετε ένα γράμμα, μια επιστολή σε ένα αστικό κέντρο ή στην πιο απομακρυσμένη, στο πιο ορεινό χωριό, στο πιο απομακρυσμένο νησί της Ελλάδος, αυτό το γράμμα να έχει ακριβώς την ίδια τιμή. Αυτή είναι η ευθύνη της. Αυτό ονομάζεται καθολική υπηρεσία.
την αποζημιώνουμε κάθε χρόνο μετά από εισήγηση μιας ανεξάρτητης αρχής που λέγεται ΕΕΤ και το γνωρίζετε πολύ καλά. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αυτά όμως τα χρήματα πηγαίνουν ώστε ο ταχυδρόμος, ο Έλληνας ταχυδρόμος, να συνεχίσει να πηγαίνει στην πόρτα του συνταξιούχου, στην πόρτα του νησιώτη, ο οποίος, όπως σωστά είπατε, πρέπει να λαμβάνει την υπηρεσία, να λαμβάνει δηλαδή ένα γράμμα. Αυτό θα συνεχίσει να γίνεται. Και σε αυτό φυσικά και έχουμε ευθύνη και την αναλαμβάνουμε και πληρώνουμε. Και μάλιστα εγκρίθηκε αυτές τις μέρες και το ποσό της καθολικής υπηρεσίας για το 2023. Είναι το ποσό που ανέφερα λίγο πριν στον κύριο Πολάκη. Τώρα, αν μου λέτε ότι κάποιος κόσμος ξεσηκώνεται και κινητοποιείται και αντιδρά, υπάρχει ένας πιο απλός τρόπος να μην κλείσει ένα κατάστημα. Με την κοινή λογική, κύριε Καραθανασόπουλε. Να χρησιμοποιεί την υπηρεσία. Σας ξαναλέω και θέλω να δείτε τα στοιχεία. Ζητήστε, αν θέλετε, τα στοιχεία από, από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ. Το ταχυδρομικό έργο κάθε χρόνο πέφτει. Κάθε χρόνο πέφτει. Είναι σε μια κάθετα πτωτική πορεία, διότι ο κόσμος δεν χρησιμοποιεί την υπηρεσία. Άρα λοιπόν, πείτε σε αυτούς που οργανώνουν τις κινητοποιήσεις ότι ίσως έπρεπε να κινητοποιηθούν λίγο περισσότερο και να χρησιμοποιούν την υπηρεσία των ΕΛΤΑ. Έτσι τα καταστήματα δεν θα ήταν ζημιογόνα. Θα ήταν κερδοφόρα, όπως ήταν παλαιότερα, που τα ΕΛΤΑ είχαν μονοπόλιο σε αυτόν τον κλάδο. Άρα λοιπόν, το να έρχεστε εδώ και να μας λέτε υποκριτικά ότι ο κόσμος και ο λαός και η κοινωνία αντιδρά σε ένα κλείσιμο, ενώ αυτούς, αν τους ρωτήσετε, χρησιμοποιείτε την υπηρεσία στην καθημερινή σας λειτουργία. Για να δούμε τι θα σας πούνε και τι λένε τα στοιχεία. Δείτε λοιπόν αυτά και να μας εγκαλείτε ως κυβέρνηση, καλά κάνετε, για την πραγματική μας ευθύνη που είναι, αν κάποιος στέλνει γράμμα, ακόμα και λιγότεροι να είναι, αν κάποιος στέλνει γράμμα, εμείς οφείλουμε να διασφαλίζουμε ίδια τιμή, είτε σε αστικό κέντρο, είτε στην πιο απομακρυσμένη ακριτική περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνετε λοιπόν από την απάντηση την οποία δώσατε ότι η λογική του ανταγωνισμού και της κερδοφορίας είναι αυτή που υποβαθμίζει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Άρα δηλαδή υπηρετείται ένα σύστημα που στο όνομα του κέρδους θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες και την ικανοποίησή τους. Δεν μπορεί πριν από 30 χρόνια να υπήρχαν στις περιοχές αυτές όχι μόνο ΕΛΤΑ και τράπεζες. Όχι μόνο τράπεζες και αγροτικά ιατρία. Όχι μόνο αγροτικά ιατρία και μια σειρά άλλες υπηρεσίες που παρήχαν στον κόσμο εκεί και σήμερα να μην υπάρχουν. Βεβαίως θα μου πείτε, έχει μειωθεί ο πληθυσμός, έχουν μειωθεί μια σειρά δραστηριότητες. Αλλά προσέξτε, τα ΕΛΤΑ δεν μεταφέρουν μόνο γράμματα, κύριε Υπουργέ. Είναι ένα κομμάτι. Χρησιμοποιούνται πάρα πολλά καταστήματα των ΕΛΤΑ και για τραπεζικές υπηρεσίες. Κλείνουν τα υποκαταστήματα των τραπεζών και τα ΕΛΤΑ παίζουν αυτό το ρόλο. Το ξέρετε, βεβαίως και το ξέρετε πολύ καλά. Και ο κόσμος πώς θα εξυπηρετηθεί, όταν δεν υπάρχουν τραπεζικά υποκαταστήματα που είναι ανώνυμες βεβαίως εταιρείες και κοιτάζουν το κέρδος τους, όταν δεν υπάρχουν τα ΕΛΤΑ, θα πρέπει να μετακινηθεί. Ας κάνει 40 χιλιόμετρα χωρίς συγκοινωνία, χωρίς μέσο μεταφοράς, γιατί είναι και ηλικιωμένοι άνθρωποι, και ας χάσουν και μία-δύο μέρες. Δεν πειράζει. Αυτή είναι η λογική. Στο όνομα του κέρδους και της κερδοφορίας. Από αυτή λοιπόν την άποψη είναι καθαρό τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Και ποια είναι αυτά? Αν έτσι ήταν τα πράγματα όπως τα λέτε, κύριε Υφυπουργέ, τότε γιατί στις περιοχές αυτές που κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ προκυρήσει ο ΕΛΤΑ διαγωνισμούς για τη δημιουργία παραρτημάτων, πρακτορείων? Με τι κόστος? Με το ίδιο και με μεγαλύτερο κόστος. Στους ιδιώτες είναι αυτό έμεση ιδιωτικοποίηση, βεβαίως. Γίνεται αυτή η προσπάθεια για να επιταχυνθεί η ιδιωτικοποίηση, να μπορέσει να προσελκύσει είτε στρατηγικό επενδυτή τα ΕΛΤΑ, είτε να ιδιωτικοποιηθούν? Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Και αυτά δεν πρέπει να κρίνουν κάτω από το χαλί. Με πρόσχημα τη μείωση του κύκλου εργασιών όσον αφορά τη μεταφορά γραμμάτων. Βεβαίως δεν χρησιμοποιούνται τώρα τα γράμματα. Χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πάρα πολύ. Πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Είναι νέες τεχνολογίες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να ξεπαστρέψουμε από παντού, από όλες τις περιοχές, τις πιο άγονης γραμμής, τα καταστήματα των ΕΛΤΑ.
γιατί εξυπηρετούν έναν κόσμο ο οποίος έχει παραμείνει εκεί. Ουσιαστικά δηλαδή τι ζητάτε, να κλείσουν και να ερημώσουν τελείως αυτές οι περιοχές. Αυτό είναι το ζήτημα, για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς το λέμε είναι προσχηματικό. Γιατί δεν μπορεί την ίδια στιγμή που κλείνεις τα καταστήματα να ανοίγεις, πώς το λένε, πρακτορία των ΕΛΤΑ. Δηλαδή να αναθέτεις σε ιδιώτη την ταχυδρομική υπηρεσία δια αντιτίμου. Και ας κάνουμε ένα ισολογισμό πόσο κοστίζουν τα πρακτορία και πόσο κοστίζει το κατάστημα των ΕΛΤΑ. Για να δούμε κάτι τι συμφέρει και τι όχι. Και αν όλο αυτό δεν γίνεται με μια μορφή επίθεσης απέναντι στους εργαζόμενους, των ΕΛΤΑ των ίδιων, γιατί θα απολυθούν εκατοντάδες εργαζόμενοι από αυτά τα καταστήματα και ταυτόχρονα μια πολύ μεγαλύτερη δυσκολία. Και στο κάτω-κάτω το ίδια εμπιστοσύνη μπορεί να κάνουν όλες τις υπηρεσίες ιδιώτες και τραπεζικές υπηρεσίες που κάνουν τα ΕΛΤΑ. Όχι, δεν μπορεί να τις κάνουν. Που είναι το κυρίαρχο και το βασικό, άμα θέλετε, για αυτές τις περιοχές απομονωμένες. Και γι' αυτό πολύ σωστά κάνει και αντιδρά ο κόσμος. Γιατί τα χρησιμοποιεί αυτά τα καταστήματα των ΕΛΤΑ για μια σειρά ζωτικές του ανάγκες. Και όχι μόνο για ένα στείλει γράμμα. Κύριε Κυρανάκη, πριν σας δώσω το λόγο, θα μου επιτρέψετε να ενημερώσω ότι από τα ανωδυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωση της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέριος Βενιζέλος 25 μαθήτρες και μαθητές και 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί από τον 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου. Σας καλωσορίζουμε στη Βουλή. Κύριε Κυρανάκη, έχετε το λόγο για να ολοκληρώσετε την απάντησή σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Άρα, κύριε Καναθανασόπουλε, για να καταλάβω κι εγώ ποιο είναι το σκεπτικό της ερώτησής σας. Εσείς θέλετε να εξασφαλιστεί ότι σε αυτές τις περιοχές κάποιες άλλες υπηρεσίες, όχι να στέλνει ο κόσμος γράμματα, γιατί όπως λέτε είναι μειωμένο το ταχυδρομικό έργο, χρησιμοποιεί ο κόσμος άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στέλνει email κλπ. Για άλλου είδους υπηρεσίες, τραπεζικές, ό,τι έχετε στο μυαλό σας, θέλετε να εξασφαλιστεί ότι θα παρέχονται στις τοπικές κοινωνίες. Μάλιστα, καταθέστε ερώτηση. Καταθέστε προτάσεις. Καταθέστε εναλλακτικές. Ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες οι οποίες λείπουν από τις τοπικές κοινωνίες, για να μπορέσουμε να τα δούμε συνολικά σαν κυβέρνηση. Αν μου λέτε ότι εντάξει, δεν στέλνει ο κόσμος γράμματα, αλλά όμως τα άλλα που κάναν στα καταστήματα των ΕΛΤΑ, πού θα τα κάνουν. Αυτός είναι λόγος για να παραμείνει ένα κατάστημα του οποίου το βασικό, η βασική αποστολή, το βασικό έργο είναι να στέλνει ο κόσμος γράμματα, πρέπει να μείνει ανοιχτό, όταν ζημιογόνο. Και ποιος θα πληρώσει αυτή τη ζημιά, εσείς? Το ΚΚΕ θα πληρώσει τη ζημιά. Κύριε Καναθανασόπουλε, δεν είναι κρατική υπηρεσία τα ΕΛΤΑ. Είναι ήδη μια ιδιωτική επιχείρηση. Και η ευθύνη γι' αυτό βρίσκεται στα έδρανα, τα άδεια έδρανα, τα διπλανά σας, στην αριστερά. Η αριστερά πήρε την απόβαση το 18, να ιδιωτικοποιήσει τα ΕΛΤΑ και να περάσει το 100% των μετοχών στο λεγόμενο υπερταμείο. Στην αριστερά ανήκει αυτή η απόβαση. Άρα λοιπόν ζητήστε το λόγο εκεί. Τώρα αν μου λέτε, αυτές οι κοινωνίες πρέπει να εξυπηρετούνται και για άλλου είδους υπηρεσίες. Πολύ σωστά, μαζί σας. Ελάτε να δούμε λοιπόν με μια νέα ερώτησή σας ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες, να δούμε αν αυτές οι υπηρεσίες, αν έχετε προτάσεις για ψηφιακές, να φτάσει σε αυτές τις περιοχές η οπτική ίνα, να φτάσει η συνδεσιμότητα, να φτάσουν άλλες υποδομές για να μπορεί να εξυπηρετείται ο κόσμος. Γιατί μου λέτε, δεν πρέπει να μετακινείται ένας ηλικιωμένος. Συμφωνώ. Ο καλύτερος τρόπος για να μην μετακινείται καθόλου ένας ηλικιωμένος, ο οποίος έχει κινητικό πρόβλημα, ή ένας συνάνθρωπός μας αμαία, που επίσης έχει κινητικό πρόβλημα, είναι να μπορεί να κάνει χρήση υπηρεσιών από το σπίτι του. Για ποιο λόγο πιστεύετε? Κύριε Καναθανασόπουλε, ειρωνεύεστε και γελάτε. Εντάξει. Ωραία. Μια χαρά. Εντάξει. Μου λέτε ότι εντάξει να μην στέλνουν γράμματα οι άλλες υπηρεσίες. Πείτε μας λοιπόν ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες που λείπουν και φέρτε πρόταση. Τι κάθεστε εδώ πέρα και γελάτε μες στο κοινοβούλιο? Πηγαίνετε σε αυτές τις κοινωνίες, ασκήστε πραγματική πολιτική, ρωτήστε ποιες υπηρεσίες θέλουν για αυτές τις κοινωνίες για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε. Μη μου λέτε να πληρώνει ο φορολογούμενος ζημιές
για όλη την Ελλάδα για να μπορείτε εσείς να κάνετε συνδικαλισμό. Γιατί αυτό κάνετε, κύριε Καραμαλή. Θα παρακαλούσα. Κάντε συνδικαλισμό. Διάλογο. Λοιπόν, ο ηλικιωμένος, ο συνάνθρωπός μας αμαία, έχει συμφέρον από την τεχνολογία. Γιατί μπορεί να εξυπηρετηθεί χωρίς να κινείται καθόλου. Όχι να κάνει χιλιόμετρα, να μην κινείται καθόλου. Να μπορεί από το σπίτι του να κάνει άσκηση και χρήση κάθε ψηφιακής υπηρεσίας που προσφέρει η χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ελάτε λοιπόν να στηρίξετε αυτό το έργο. Και αντί να λέτε στο φορολογούμενο, πλήρωνε εσύ φορολογούμενο κάθε φορά τη ζημιά μιας δημόσιας υπηρεσίας η οποία δεν χρησιμοποιείται, ελάτε να κάνουμε μαζί ένα βήμα προς το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ.